Φίλε και φίλοι του News Hub, γεια σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο site τον καθηγητή διεθνών σχέσεων Σωτήρη Λίβα από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Λίβα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Χαιρετώ. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Λίβα, έχετε ειδικευτεί στις διεθνείς σχέσεις και ιδιαίτερα στο κομμάτι της Τουρκίας. Θα ήθελα να μας δώσετε μια οπτική, να μιλήσετε λίγο εισαγωγικά στην κουβέντα μας για τις εκλογές. Τώρα βέβαια ήρθαν οι σεισμοί, οι οποίοι άλλαξαν άρνητα δεδομένα, αλλά θα ήθελα να μας πείτε λίγο για την δομή που υπάρχει αυτή τη στιγμή και την εικόνα στη κοινωνία, ενώ έχει ανακοινωθεί επίσημα η ημερομηνία των εκλογών στην Τουρκία. Πρέπει καταρχάς να δούμε λιγάκι τον τρόπο, το πλαίσιο που εμείς αντιμετωπίζουμε την Τουρκία. Πολλές φορές μιλώντας για την Τουρκία γίνεται κατά κάποιο τρόπο το λάθος του να θεωρούμε την Τουρκία μια φυσιολογική δημοκρατία και μας ξεγελάει το γεγονός των εκλογών και μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αντιμετωπίζουμε την Τουρκία σαν μια οποιαδήποτε άλλη δυτική δημοκρατία ή σαν μια οποιαδήποτε δημοκρατία απλώς ίσως με κάποιες ας πούμε ιδιαιτερότητες. Αυτό όμως είναι μεγάλο λάθος, γιατί στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε να διαφοροποιούμε τόσο πολύ την Τουρκία από μια χώρα, για παράδειγμα, σαν το Ιράν, το οποίο και αυτό έχει εκλογές. Και δεν υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη διαφορά στον τρόπο που διεξάγονται οι εκλογές στο Ιράν από ό,τι σε σχέση με την Τουρκία, με την έννοια ότι και στις δύο χώρες υπάρχει ένα βαθύ κράτος, ένα παράλληλο δηλαδή κάτω από την επιφάνεια σύστημα εκκλησίας, το οποίο αυτό στην πραγματικότητα καθορίζει το τι γίνεται στην πραγματικότητα στην χώρα αυτή, στην Τουρκία. Ένα καθεστώς, δηλαδή. Θα γίνει. Ναι, ένα καθεστώς. Άρα το να πει κανείς να περιμένει ιδιαίτερες αλλαγές από τις εκλογές είναι κάτι το οποίο δεν είναι απόλυτα σωστό σε σχέση με την Τουρκία αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό. Και αυτό γιατί υπάρχει ένα δίκτυο και ένα πλέγμα συμφερόντων, όπως υπήρχε και παλιότερα επί κεμαλικού βαθέως κράτος, έτσι και το κράτος, έτσι και τώρα υπάρχει ένα πλέγμα συμφερόντων και σχέσεων οικονομικών συμφερόντων, πολιτικών συμφερόντων, συνδέσμων με την οικογένεια, τη φαμίλια Ερντογάν και με όλους αυτούς οι οποίοι εξαρτώνται από την οικογένεια Ερντογάν. Όλο αυτό το σύστημα αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαλυθεί ή να φύγει από μόνο του εξαιτίας μιας εκλογικής, ας πούμε, αλλαγής. Άρα αυτό σημαίνει ότι πηγαίνοντας προς εκλογές, είτε θα υπάρχει, το ασυνέβη βεβαίως και το τραγικό γεγονός των σεισμών, είτε θα υπάρχει μια εκμετάλλευση από την πλευρά του συστήματος Ερντογάν των εκλογών των σεισμών για να αναβληθούν οι εκλογές ή για να υπάρχει μια καθυστέρηση στην πραγματοποίησή τους. Ή θα υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά σε σχέση με τις εκλογές. Είτε θα υπάρχει ένα πλησίασμα, μια προσέγγιση κάποιου από αυτούς τους έξι αντιπολιτευόμενους που έκαναν αυτή τη συμμαχία, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει τεράστιες εσωτερικές διαφορές μεταξύ τους, στο εσωτερικό της. Άρα είναι μια συμμαχία η οποία είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο να διαλυθεί. Και νομίζω ότι δεν έχει ακόμα αποφασίσει ποιος θα την εκπροσωπήσει. Για το Κιλιντζάρογλου, ας πούμε, λένε, νομίζω ότι δεν έχει ανακοινώσει. Ναι, το θέμα της αντιπολίτευσης για μένα είναι το εξαιρετικά σημαντικό, δηλαδή στην Τουρκία. Το γεγονός δηλαδή ότι έχει επιβληθεί αυτό το καθεστώς, όπως είπαμε προηγουμένως, του Ερντογάν, αυτό έχει σχέση και με την απουσία μιας αντιπολίτευσης, η οποία να έχει ένα διαφορετικό πολιτικό λόγο από ότι ο Ερντογάν. Το ότι ο Ερντογάν έχει επιβάλει εντελώς όχι μόνο το πλαίσιο της εξουσίας του και τις εξουσιαστικές δομές του ΑΚΕΠ, αλλά και τον ίδιο τον πολιτικό λόγο και το ίδιο το διακύβευμα και τις κατευθύνσεις της τουρκικής πολιτικής ζωής. Αυτό οφείλεται και στο ότι στην πραγματικότητα η αντιπολίτευση ακολουθεί ακόμα και τον τουρκικό πολιτικό λόγο του Ερντογάν. Δηλαδή, όπως μιλάει ο Ερντογάν, στην πραγματικότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό μιλάει και η αντιπολίτευση. Ακριβώς πάνω σε αυτό ήθελα να το ρωτήσω κάτι. Μετά από 20 χρόνια
στην εξουσία Ορδογάν, εξυπακούεται ότι και η διορισμό που έχει κάνει στα διάφορα όργανα έχει δημιουργήσει το καθεστώς. Έχει δώσει μια κατεύθυνση στο υποθετικό σενάριο ότι ο Ερντογάν χάνει τις εκλογές. Και η αντιπολίτευση που, όπως φαίνεται, τουλάχιστον προεκλογικά, δείχνει να θέλει να στρίψει το τιμόνι πάλι προς τη Δύση. Σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο θεσμών, μπορεί να γίνει αυτό άμεσα? Καταρχάς, η αλλαγή της τάσης της αντιπολίτευσης είναι πάρα πολύ νοπή και πρόσφατη. Αρκεί να θυμηθούμε ότι πριν μερικούς μήνες τα περισσότερα από αυτά τα κόμματα που συνθέτουν την αντιπολίτευση αυτή, την εξάδα, για παράδειγμα το Καλό Κόμμα, το Υγιή Παρτισσία κτλ., ήταν κόμματα τα οποία υπερακόντιζαν στον εθνικισμό και στον αταβισμό, τον άγριο του Ερντογάν. Δηλαδή, τον κατηγορούσαν για ολιγορία, τον κατηγορούσαν για αδράνεια σε σχέση με την Ελλάδα, τον κατηγορούσαν για υποχωρητικότητα σε σχέση με τους Αμερικάνους. Άρα το γεγονός ότι τώρα ξαφνικά κάνουν μια αναστροφή όλοι αυτοί, αφενός μεν δείχνει το ότι η συμμαχία τους είναι μια συμμαχία η οποία πολύ εύκολα μπορεί να διαλυθεί, να καταρρεύσει, δεν έχει εσωτερική συμμαχή. Και το δεύτερο είναι ότι και αυτή η στροφή τώρα γίνεται για λόγους σκοπιμότητας. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο που είπατε σε σχέση με την κοινωνία, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μετά από αυτά τα τουλάχιστον, δεν θα πω 20 χρόνια, αλλά τουλάχιστον 15 χρόνια επιβολής αυτού του συγκεκριμένου άγριου τραμπούκικου, τσαμπουκαλίδικου πολιτικού λόγου του Ερντογάν και του καθεστώτος του, των πολιτικών που είναι γύρω από αυτόν, εννοείται ότι όλο αυτό έχει διαχυθεί και στην κοινωνία. Και η κοινωνία έχει μάθει να αντιμετωπίζει πολύ περισσότερο από ότι παλιότερα τον έξω κόσμο με έναν τρόπο εσωστρεφή, με έναν τρόπο όλοι οι υπόλοιποι και εμείς είμαστε εκτός, με μια νοοτροπία ότι όλος ο υπόλοιπος κόσμος θέλει το κακό μας και στρέφεται εναντίον μας. Άρα αυτή η νοοτροπία που έχει επιβληθεί δυστυχώς σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας, σε ένα πολύ μεγάλο μέρος ασχέτως αν είναι προ-ΑΚΕΠ ή ας πούμε της αντιπολίτευσης, δυστυχώς αυτό υπάρχει παντού. Και αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει ακόμα και μετά την όποια αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Και αυτό το επισημαίνω γιατί υπήρχε μια εποχή την οποία ας πούμε τίνουμε να ξεχάσουμε, στην αρχή της εποχής Ερντογάν, που υπήρχε μια μεγάλη αισιοδοξία και μια προσπάθεια να συγκλίνει η Τουρκία με την Δύση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σκεφτείτε μόνο ότι υπήρχε μια εποχή που χιλιάδες άνθρωποι βγήκανε στους δρόμους στην Τουρκία με φωτογραφίες του Χραντ Ντίνκ, του δολοφονημένου Αρμένιου, Τούρκο-Αρμένιου δημοσιογράφου, λέγοντας, φωνάζοντας ως έθιμα «Είμαστε όλοι Αρμένοι». Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί τώρα. Είναι αδύνατο. Είναι σουρεαλιστικό δηλαδή να το σκεφτεί κανείς τώρα αυτή τη στιγμή. Τώρα, σε λίγο, σε κάποιο χρονικό διάστημα, κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει και το τι θα συμβεί με το βάρος του ψυχολογικού του θρήνου για αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν πεθάνει με ψυχισμούς. Και στον τύπο, αλλά και στις ειδήσεις, σε επίπεδο δημοσιογραφίας, το 2015, όταν ο Ερντογάν φαινόταν δεν σχημάτιζε αυτό την αμία, ως διαμαγείας, μάλλον όχι ως διαμαγείας, ως απομηχανίστεως, μπήκαν τρομοκρατικές ενέργειες στην Τουρκία και είχαν πολλούς νεκρούς. Στον επαναληπτικό γύρο, ο Ερντογάν πήρε το 50%. Υπήρχε λοιπόν τότε, δίνεται ότι μπορεί και αυτά όλα να ήταν μια προβοκάτια, να ήταν υποκινούμενα. Οδεύοντας προς τις εκλογές, να περιμένουμε ενδεχομένως κάτι τέτοιο, γιατί το πρακτικό κόμμα έχει πολλές αιχίες. Κοιτάξτε, η Τουρκία υπογατικά είναι ας πούμε το πεδίο των σκιών. Τι να σας πω, αρκεί να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ο σημαντικότερος κατά κάποιους, κατά πολλούς, Τούρκος πολιτικός δεν είναι Ερντογάν. Είναι αυτός που αποκαλούν το αφεντικό του Ερντογάν, ένας Οντογού Περιντζέκ. Ο Οντογού Περιντζέκ είναι ο αρχηγός ενός πολύ μικρού μαοϊστικού κόμματος. Σκεφτείτε δηλαδή στην Ελλάδα η σημαντικότερη πολιτική φιγούρα να ήταν ο αρχηγός ας πούμε του Μούλου Κουκού ας πούμε, ή του ΕΚΕ κατά κάποιο τρόπο.
Εκεί λοιπόν έχουμε ένα πολύ μικρό μαοιστικό υποτίθεται κόμμα. Ένας τύπος ο οποίος, ο Μπερενσέκ, ο οποίος θεωρείται, έτσι λέγεται, το αφεντικό του Ερντογάν, ο οποίος μερικούς μήνες πριν από το πραξικόπημα, μέσα αγωγικά το 2015, έλεγε ότι θα γίνει πραξικόπημα, προειδοποιούσε και είχε φτιάξει μια ολόκληρη θεωρία, ας πούμε, συνωμοσιολογική γι' αυτό. Άρα θέλω να πω ότι πολλές φορές στην Τουρκία τα νέα είναι αυτά τα οποία περνάνε στα ψηλά σε όλη την υπόλοιπη κυριολεκτική δημοσιογραφία. Και πρέπει κανείς να βλέπει αυτό το οποίο όχι είναι εμφανές, αλλά αυτό το οποίο δεν είναι τόσο εμφανές. Εννοείται ότι είναι η χώρα πια σε πολύ μεγάλο βαθμό της προβοκάτσιας, η χώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως είπαμε, της επικράτησης των μυστικών υπηρεσιών. Και εννοείται ότι άνθρωποι σαν αυτούς, δηλαδή σαν τον Μπερενσέκ, ας πούμε, ή σαν τον Φιντάν, τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών, είναι αυτοί που αναλαμβάνουν τις σημαντικότερες αποστολές του πώς ακριβώς θα διαχειριστούν τα θέματα στις κορδικές επαρχίες, του πώς θα στήσουν τις προβοκάσεις σε σχέση με κορδικούς στόχους, του πώς θα πλησιάσουν τον Άσαντ ή το Ιράν, τους αξιωματούχους του Ιράν. Άρα θέλω να πω ότι εννοείται ότι δεν έχουμε θεσμικά όργανα, δεν έχουμε θεσμική λειτουργία, δεν έχουμε λειτουργία η οποία ρυθμίζεται από το Κοινοβούλιο, και αυτό πάλι το επαναλαμβάνω, γιατί λέω ότι είναι λάθος ο τρόπος σκέψης μας να θεωρούμε ότι η Τουρκία είναι μια δημοκρατία συμφατική. Συμφατή με αρχές. Καμία σχέση. Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο καθορίζει πάντα τις εκλογές στην Τουρκία είναι το κουρδικό στοιχείο. Πώς πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει το κουρδικό στοιχείο στην προκειμένη περίπτωση μετά από τόση διώξη από τον Ερντογάν? Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με διαφορετικό τρόπο αν υπήρχε ένα ελεύθερο ΧΑΝΤΕΠΕ, αν ο αρχηγός του ΧΑΝΤΕΠΕ δεν ήταν σε φυλακή, αν μπορούσε να υπάρξει πραγματική και ελεύθερη δημοκρατική άσκηση δικαιωμάτων, εκλογικών δικαιωμάτων από την κουρδική μειονότητα. Πρέπει να, πάλι να καταλάβουμε ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει και τεράστια τρομοκρατία. Υπάρχουν συχνές, όπως είπα και προηγουμένως, προβοκάτσιες. Υπάρχουν στημένα ολόκληρα σκηνικά άσκησης τρομοκρατικών ενεργειών από ανθρώπους των μυστικών υπηρεσιών των τουρκικών. Άρα όλα αυτά επηρεάζουν κατά πολύ και μπορεί, εννοείται, να οδηγήσουν σε μια, ας πούμε, υποδιγέτηση, ας πούμε, του κουρδικού στοιχείου. Δεν είναι πολύ εύκολο να έχουμε δυστυχώς ελπίδες το ότι το κουρδικό στοιχείο θα αντιδράσει με έναν τρόπο ενιαίο, με έναν τρόπο που θα οδηγήσει στην πτώση, ας πούμε, ή στην ανατροπή του καθεστώτος Ερντογάν. Πολύ δύσκολο αυτό για μένα. Τώρα βεβαίως λέω και πάλι ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να συζητάμε για την επιρροή των σεισμών, για την κατάσταση η οποία θα σχηματιστεί, θα διαμορφωθεί μετά τους σεισμούς, όταν κάτσει, ας πούμε, η σκόνη, ο κουρνιαχτός από όλη αυτή την κατάσταση. Πρέπει να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την επίδραση όλης αυτής της κατάστασης στον κόσμο. Για τους σεισμούς τώρα, επειδή ανασταλθήκατε έτσι, αυτή τη στιγμή θα επηρεάσουν σίγουρα σε όλα τα επίπεδα, από τον τουρισμό μέχρι την οικονομία. Αλλά στη προκειμένη περίπτωση υπάρχει μια γκρίνια του κόσμου κατά του Ερντογάν. Αυτό πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει στο επόμενο διάστημα? Καταρχάς να πούμε λιγάκι για την γκρίνια. Η γκρίνια έχει δύο παράγοντες. Εντάξει, εννοείται ότι η κατάσταση είναι τραγική. Η γκρίνια έχει δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι η ολιγορία στην αντίδραση του κράτους. Είναι πάρα πολύ νωρίς να συζητήσουμε γι' αυτό. Αρκετά νωρίς, μάλλον, όχι πάρα πολύ νωρίς, αλλά αρκετά νωρίς να συζητήσουμε γι' αυτό. Εντάξει, το πώς αντιδρά το κράτος είναι κάτι το οποίο θα φανεί λίγο αργότερα. Δηλαδή θα έχουμε την πλήρη καταγραφή της αντίδρασης του κράτους, του κρατικού μηχανισμού, λίγο αργότερα. Είναι λίγο νωρίς να συζητήσουμε γι' αυτό. Το δεύτερο όμως θέμα, ο δεύτερος άξονας της γκρίνιας,
είναι απτός, είναι πραγματικός, είναι και είναι ορθός. Είναι ορθότατος και είναι ο τρόπος που κατέρευσαν όλες αυτές τις πολυκατοικίες, αν χάρη την υπήρχε, χιλιάδες πολυκατοικίες, πραγματικά, με πάρα πολύ κόσμο μέσα, κατέρευσαν με το πρώτο κούνημα ή με το δεύτερο εμπασχετώσει, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι η ποιότητα της κατασκευής ήταν εξαιρετικά κακή. Τώρα, ο αυτό τρόπος σημαίνει... που δόθηκαν οι άδειες, δηλαδή οι επιβλέψεις που έχουν να κάνουν σίγουρα με τον κρατικό μηχανισμό. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτές ήταν κρατικές πολυκατοικίες. Πολλές από αυτές ήταν κρατικές πολυκατοικίες. Ήταν πολυκατοικίες δηλαδή οι οποίες χτίστηκαν κατόπιν διαγωνισμών, δημόσιων διαγωνισμών. Και ήταν πολυκατοικίες οι οποίες φτιάχτηκαν πάρα πολύ γρήγορα για να στεγάσουν πρόσφυγες από την Συρία ή άλλους ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάποιες ειδικές ανάγκες. Ας πούμε, για παράδειγμα, άνθρωποι οι οποίοι φεύγαν εκτοπισμένοι από το, τα πεδία μαχών στην νότια ανατολική Τουρκία. Άρα αυτές ήταν κρατικές πολυκατοικίες, μεσαγωγικά το κρατικές πολυκατοικίες, δηλαδή πολυκατοικίες που φτιάχτηκαν κατόπιν διαγωνισμών και σε αυτούς τους διαγωνισμούς πάντοτε νικητές ήταν νικήτες, ήταν συγκεκριμένες εταιρείες, οι λεγόμενες Gang of Five, η συμμορία των πέντε, μεγαλοργολάγων, ανάμεσά τους ο πρώτος και πιο σημαντικός είναι ο Τζενγκίζ, η εταιρεία Holding Company Τζενγκίζ, με επικεφαλής τον Τζενγκίζ, ο οποίος είναι προσωπικός φίλος του Ερντογάν. Άρα έχουμε πέντε μεγάλες εργοληπτικές εταιρείες, οι οποίες παίρνουν πάνω από το γύρω στο 50% των δημόσιων διαγωνισμών στην Τουρκία εδώ και 15 χρόνια και εννοείται ότι προφανώς συνδέονται με το καθεστώς Ερντογάν και με τον εσωτερικό κύκλο των ανθρώπων του Ερντογάν. Άρα εκεί υπάρχει ένα θέμα τεράστιο και αυτό πια αποκαλύπτεται και εννοείται ότι συνδέεται και με την πολύ μεγάλη φούσκα των ακινήτων που ουσιαστικά προκάλεσε ή ήταν η ατμομηχανή του τουρκικού οικονομικού θαύματος μετά το 2001. Το εννοείται το θαύμα το βάζουμε εισαγωγικά. Εισαγωγικά, ναι. Αφού τώρα φτάνονται για τα αποτελέσματα και η διάρκεια του στον χρόνο. Οι μεγάλες δυνάμεις επηρεάζουν σίγουρα λίγο ή πολύ ένα περιβάλλον εκλογών. Πρόσφατα το State Department, ας πούμε, μετά το κάψιμο του κορανιού στην Σουηδία, έβγαλε ανακοίνωση για τους πολίτες αλλά και άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Ο Σοϊλού έκανε μια ευθεία επίθεση και στη ΣΥΠΑ αλλά και στις υπόλοιπες χώρες που μέσα σε αυτές ήταν και φιλότουρκες παραδοσιακό, όπως η Ολλανδία, που έκλεισαν τις πρεσβείες τους και έβγαλαν ανακοίνωση για τους ανθρώπινους πολίτες που είχαν εκεί επειδή φοβούνται το τρομοκρατικό ενδεχόμενο. Πόσο πιστεύετε ότι θα αυξηθεί η πίεση σε αυτό το επίπεδο? Να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι πρέπει λιγάκι να αρχίσουμε να απομακρυνόμαστε από αυτό σαν Έλληνες, από τη σκέψη αυτή ότι η κατάσταση στην Τουρκία συνδέεται άμεσα ή μπορεί να επηρεαστεί από την πίεση των, ας πούμε, των ξένων χωρών ή της Δύσης ή των δυτικών χωρών. Πρέπει να σκεφτούμε ότι πολλές φορές ότι αυτό φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα στην Τουρκία. Και σίγουρα βοηθάει τον Ερντογάν, ο οποίος έχει υιοθετήσει έναν λόγο εργαλειοποίησης της Ισλαμοφοβίας και εργαλειοποίησης της τουρκοφοβίας, έτσι όπως την παρουσιάζει. Και επίσης εκμετάλλευσης όλης αυτής της πίεσης. Ας πούμε, αυτό το παράδειγμα που είπατε σε σχέση με την Ολλανδία και την Γερμανία πολλές φορές έχει και στο παρελθόν χρησιμοποιηθεί από τον Ερντογάν. Είναι κλασική φράση που λέει ότι τους κατηγορεί συνέχεια και την Ολλανδία και τη Γερμανία ως φασίστες και ρατσιστές. Και αυτό πάλι είχε συμβεί πριν από μερικά χρόνια σε κάποιες εκλογές όταν είχε πάει και είχε μιλήσει σε τουρκικό ακροατήριο προεκλογικά στην Γερμανία. Και η Γερμανία βεβαίως τότε είχε, η γερμανική κυβέρνηση είχε αντιδράσει πολύ έντονα. Άρα πρέπει λιγάκι να σκεφτούμε ότι ο Ερντογάν έχει την ικανότητα όλο αυτό να το, κατά κάποιο τρόπο να το φέρει τούμπα, να το παρουσιάσει στον λαό του, στο εκλογικό πελατολόγιο του, ως κοιτάξτε, μας βάζουν στην μπούκα, κοιτάξτε, μας έχουν στο στόχαστρο, κοιτάξτε, αυτοί είναι εξαιτίας τους βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, αυτοί φταίνε
για όλα κτλ. Άρα πρέπει να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πίεση που δέχεται η Τουρκία από τις ξένες δυνάμεις, γιατί η Τουρκία μπορεί να παίζει, και η τουρκική κυβέρνηση μπορεί να παίζει, να βρίσκεται με δύο πόδια σε δύο βάρκες. Από τη μία μεριά να εκμεταλλεύεται στο εσωτερικό της ακροατήριο να εκμεταλλεύεται την Ισλαμοφοβία, τις επιθέσεις που δέχεται η Τουρκία και να τις παρουσιάζει ανάποδος ως περιθωριοποίηση της Τουρκίας. Και από την άλλη μεριά βεβαίως εκμεταλλεύεται τη θέση της ώστε να πετύχει, όπως πάντα το κάνει, το μεγαλύτερο θανάτου όφελος. Μπορεί να το κάνει και τα δύο, να τα κάνει την ίδια στιγμή. Λέτε δηλαδή ότι διαφορετικά πουλάει σε επίπεδο κοινωνίας ενέργειας και διαφορετικά στην περιφέρεια όταν κουβεντιάζει σε επίπεδο ομολόγων αξιωματούχων. Αυτό είναι γνωστό. Βεβαίως η Τουρκία, αυτό το οποίο λέει συχνά και βεβαίως ο Ερντογάν το χρησιμοποιεί, το γνωστό μότο του Κεμάλ, ειρήνη στον κόσμο, ειρήνη στη χώρα, ειρήνη στο εσωτερικό της χώρας, ειρήνη στον κόσμο. Βεβαίως αυτό πάλι δεν σημαίνει ακριβώς αυτό το οποίο νομίζουμε. Δηλαδή η έμφαση δεν πηγαίνει στη λέξη ειρήνη, πηγαίνει στη σύνδεση της χώρας με τον κόσμο. Δηλαδή ό,τι συμβαίνει εδώ, επειδή είμαστε μια μεγάλη αυτοκρατορία, πρέπει να συμβαίνει παντού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πάλι την απεικόνιση της Τουρκίας ως μιας τεράστιας, πολύ μεγάλης αυτοκρατορικής δύναμης, η οποία ως αντίστοιχη χώρα δεν βλέπει την Ελλάδα. Την Ελλάδα την αντιμετωπίζει, και πολλές φορές αυτό φαίνεται στους λόγους του Ερντογάν και των άλλων αξιωμάτων της κυβέρνησής του, ως αχυράνθρωπο των Αμερικανών. Για το τέλος κράτησα κάτι το οποίο έχετε δουλέψει πάρα πολύ. Έχετε γράψει και ο ίδιος, έχετε μεταφράσει και βιβλία, το θέμα του Γιουλέ. Έχουμε ακούσει τόσο πολλά. Έχει κατηγορηθεί η Ελλάδα ότι υποθάλπτει τους τρομοκράτες, τουλάχιστον όπως τους έχει χαρακτηρίσει η Τουρκία, τους γιουλενιστές. Ο Γιουλέ και το δίκτυό του, για να κλείσουμε αυτό, πώς και αν πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τις εκλογές? Το να επηρεάσει τις εκλογές τώρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο. Πλέον το δίκτυο σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει μεταβευθεί έξω. Οι διώξεις που έτσι και αλλιώς δέχονται οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους είναι σε ένα επίπεδο καυκικό ή οργουελικό. Δηλαδή είναι πάρα πολλές ιστορίες που θα μπορούσε κανείς να πει. Φυλακίσεις, βασανιστήρια, ουσιαστικά όθησή τους σε ένα κοινωνικό περιθώριο, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Άρα το να πει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σε θέση να επηρεάσουν τις εξελίξεις ή την κατάσταση, την εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Τουρκία, αυτό είναι φαινάκι. Έχει μεταφερθεί στο εξωτερικό, συνεχίζει και υπάρχει το δίκτυο και μάλιστα μπορεί να πει κανείς ότι ανθεί πια σε μεγάλο βαθμό. Μετά το πρώτο σοκ, δηλαδή των διώξεων του 2015-2016, τώρα βρίσκεται είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα, η τουρκική κυβέρνηση πολύ συχνά κατηγορεί διάφορες χώρες για την υπόθαλψη, ας πούμε, των Γιουλέν και των Γιουλενικών. Το έχει κάνει σε σχέση με την Ελλάδα και εννοείται ότι το έχει κάνει και με παράλογο τρόπο, γιατί η περίφημη ιστορία των αυτών των πιλότων, των αξιωματικών, των 8. Δεν έχει καμία σχέση με τον Γιουλέν. Η συγκεκριμένη μάλιστα ήταν καμία σχέση δεν είχαν με τον Γιουλέν και το δίκτυό του. Ήταν και μάλιστα οι άνθρωποι ήταν εναντίον του Γιουλέν. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό για τον Ερντογάν, όπως ποτέ δεν έχει καμία σημασία. Είναι ένα πολύ μεγάλο δίκτυο. Είναι μια πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα ιστορία το πώς επηρέασε την τουρκική πολιτική ζωή και πώς στην πραγματικότητα μέσα εισαγωγικά βοήθησε την εμπέδωση της κυβέρνησης Ερντογάν, η οποία στα πρώτα της βήματα ήταν μια κυβέρνηση που επαγγελιζόταν τη δημοκρατική στροφή της Τουρκίας. Δηλαδή μια στροφή της Τουρκίας μακριά από την προηγούμενη κεμαλική και παραδομένη στρατιωτικά πραξικοπήματα πολιτική ζωή. Άρα ήταν κάτι το οποίο υποσχόταν μία στροφή προς την Δύση, υποσχόταν μία στροφή προς τις δημοκρατικές αξίες, προς την θέσπιση ενός κράτους δικαίου, το να
ας πούμε, για παράδειγμα, να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι των προηγούμενων πραξικοπημάτων, τον έχουμε εσωτερικά στην Τουρκία μια ισχυρότερη κοινωνία των πολιτών, να έχουμε μια, κατά κάποιο τρόπο ένα διάλογο, μια συζήτηση με το παρελθόν μας σε σχέση με την Αρμενία, σε σχέση με τις αρμενικές γενοκτονίες, όλα αυτά τα πράγματα. Το οποίο στην αρχή, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, από το 2001 μέχρι το 2004-2005, συζητιόντουσαν στην Τουρκία αρκετά έντονα εκείνη την εποχή. Μετά έγινε μια πολύ μεγάλη στροφή, η οποία ουσιαστικά έδειξε ότι από την αρχή ο Ερντογάν άλλα ήθελε. Και λοιπόν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Ιφχάμ. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.